Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Eurogroup σήμερα με την τεχνική συμφωνία να έχει κλείσει. 50 μέρες διορία έχει δοθεί στην κυβέρνηση για να υλοποιήσει όσα έχει συμφωνήσει. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά ήταν η πιο γρήγορη αξιολόγηση που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω από αρχής όλης αυτής της περιπέτειας που έχει μπει η Ελλάδα ήταν πραγματικά πιο γρήγορη, πιο ανέμακτη, αν θέλεις, αξιολόγηση. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν προσυμφωνημένο να μην τραβήξει το σκηνή καμία από τις δύο πλευρές. Και η ελληνική πλευρά, από ό,τι φάνηκε, έβαλε πολύ νερό στο κρασί της και δέχτηκε πολλές από τις απαιτήσεις των θεσμών. Από την άλλη, όμως, και οι θεσμοί δεν ήρθαν με καμία καινούρια απέτηση στην διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα να κυλήσουν τα πράγματα αρκετά ομαλά και γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τελειώσει τα αρκετά πράγματα, έτσι. Από το ότι συμφωνήσαμε, όπως πολύ σωστά είπες, κάποια πράγματα μέχρι να τα εφαρμόσουμε, απέχει πολύ και το έχει δείξει η ζωή ότι σε πολλές περιπτώσεις και στο παρελθόν άλλα συμφωνούσαμε και μετά από αρκετό καιρό ψηφίζαμε ενδεχομένως και άλλα πράγματα. Οπότε σε αυτό υπάρχει αυτό το τελεσίγραφο, αυτή η διορία των 50 ημερών, προκειμένου να δοθούν και τα χρήματα. Γιατί η λήξη αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς, η λήξη αξιολόγηση έχει να κάνει και με τα χρήματα που έχει λαμβάνει η Ελλάδα. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, τα πολύ μεγάλα αγκάθια, τα μεγάλα ζητήματα θα είναι και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης της τέταρτης αξιολόγησης και της τελευταίας για το μνημόνιο. Μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχει κλείσει. Οπότε έχουμε μπροστά μας κάποιους αρκετά θερμούς μήνες από τη νέα χρονιά και μετά. Τώρα, ως προς το Eurogroup, έχει μια ενδιαφέρον πέρα από την τυπική επικύρωση του Staff Level Agreement της Τεχνικής Συμφωνίας με εμάς. Θα δούμε και μάλλον και το διάδοχο του Γερούντ Ντάισελμπλουμ στο επικεφαλής του Eurogroup. Αυτό μπορεί να έχει αξία και για εμάς, καθώς κατά πάσα πιθανότητα και τα προγνωστικά κάνουν λόγο για έναν Πορτογάλο. Καλό αυτό. Ο κύριος Σεντένο είναι το μεγάλο φαβόρι. Μένει να δούμε αν και κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει τις αποφάσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα Eurogroup χωρίς τον Wolfgang Schäuble. Δεν ξέρουμε και εκεί περιμένουμε να δούμε στη Γερμανία τι θα συμβεί. Θα είναι και ένα Eurogroup χωρίς το Dijsselbloem. Είναι προφανές ότι δημιουργούνται νέες ισορροπίες δυνάμεις στην Ευρώπη. Ακριβώς, και θα δούμε αυτό πόσο μας επηρεάσει εν ώψη και της τέταρτης αξιολόγησης.